πώς εμφανίζεται τη μοσχή, γιατί το κλείνεις αυτό. Γιατί το κλείνεις. Τη μοσχή τι θες. Είδα το κάτω τώρα, όλοι. Ναι, αυτό γιατί το άνοιξες, τη μοσχή. Για να το έχεις για διάλειμμα μετά. Αυτό είναι καλή από κάτω, ρε. Ναι. Και συνήμερα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας στο NSTV. Ύστερα από μια μικρή παύση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, απέναντί μου όπως πάντα είναι ο άνθρωπος κλειδί, ο άνθρωπος πασπαρτού της εκπομπής, ο Γιάννη Γιαννούλας από την εφημερίδα Match Money και matchmoney.com.gr το site. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Γιάννη. Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Κοίτα, καλά είναι τα πράγματα, αλλά έχω υπόψη μου ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά οι περισσότερες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Εντάξει. Σε ποδόσφαιρο κυρίως και μεταφέρεται σιγά σιγά και στο μπάσκετ. Αν και η ζέστη καλά κρατεί ακόμα, δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι έχουμε φτάσει ήδη 24 Σεπτεμβρίου και λέμε ότι είναι 65 Αυγούστου, ξέρω εγώ πόσες μέρες έχουν προσθεθεί από το τέλος. Βάλει 24, ναι. Μια μικρή ζημιά πριν από κανένα δεκαήμερο με ένα ψηλό βροχό. Τίποτα. Και λίγη μπόρα, αλλά ως εκεί. Θα πούμε το νερό νεράκι, όπως καταλαβαίνεις. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι τα αποθέματα νερού είναι μέχρι το 2026, νομίζω. Μετά. Και όσο δεν υπάρχει βροχή στη χώρα για να γεμίσουν οι πηγές, τότε θα βρεθεί μία απευθείας ανάθεση σε κάποιον και θα γίνει αφαλάτωση και κάποιοι θα οικονομήσουν, κάποιοι θα καρποθούν, κάποιοι θα καρποθούν. Γιατί πώς το λέει, οποιαδήποτε κρίση γεννάει ευκαιρίες, όπως ξέρεις, στη χώρα μας. Θα αυξήσουν το λογαριασμό του νερού. Ναι, θα πηγαίνει, λέει, κλιμακωτά. Δεν θα στο αυξήσουμε, αλλά θα πηγαίνει κλιμακωτά. Δηλαδή, θέλεις, Χρήστο, να πλύνεις το αυτοκίνητό σου έξω στο δρόμο. Θα το πλύνεις με ένα χέρι με το λάστιχο. Άμα κάνεις 10 χέρια με το λάστιχο, άμα κάνεις 10 φορές με το λάστιχο πλύνεις το αυτοκίνητο, τότε θα χρεωθείς τις υπόλοιπες 9. Κάπως έτσι θέλουν να το παρουσιάσουν. Ναι, αλλά από την άλλη είναι και ένα θέμα το οποίο θα έχει αντίκτυπο στον τουρισμό. Σίγουρα. Ήταν, θυμόμαστε όλοι πριν λίγους μήνες στη Σαντορίνη που λέγανε όταν θα έρθουν οι τουρίστες, κρυφτείτε. Εντάξει, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, αυτό ήταν κατάπτυστο αυτό που είπε κάποιος τοπικός παράγοντας εκεί, κάποιος δήμαρχος, κάποιος πρόεδρος. Ναι, εντάξει, ήταν άθλιο. Και βέβαια το έχουν πει και μεγαλοσχήμονες δημοσιογράφοι μεγάλων καναλιών, να μην πούμε ονόματα γιατί πάει και μας βρήκανε κακό. Και ότι δεν χωράμε που είχε πει. Και κούναγε και τα χέρια και όλες με μια απόγνωση, δεν χωράμε, λέει, τι να κάνουμε. Δεν χωράμε. Ή ξέρω εγώ, μην πηγαίνετε όλοι οι διακοπές τον Αύγουστο, να πάτε και κάποιοι τον Ιούνιο, να πάτε και κάποιοι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Δεν μπορεί να πάνε όλοι τον Αύγουστο. Απαγορεύεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, καθώς είχαμε την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League, αλλά πριν πάμε σε αυτό, πάμε στην αγαπημένη. Θέλω ένα σοβαρό. Θέλει σοβαρό. Θέλω τρία σοβαρά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σου πω το πρώτο σοβαρό, που έχει να κάνει με το 1955. Σαν σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται το 16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Ανδρών που ξεκίνησε 23 μέρες πριν, 1 Σεπτεμβρίου και μετήχαν 6 συνολικά ομάδες. Νικητής και αήττος ο Πανελλήνιος, σκοράροντας 84 πόντους μέσω όρο σε κάθε αγώνα, ενώ ακολουθούν η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Σκαριοπούλιο Πάτρας και Χαλκίδα. Με την ομάδα του Πανελλήνιου αγωνίζεται η Χρυσή Πεντάδα, που απαρτιζόταν από τον Ρουμπάνη, Χολέβα, Μανιά, Στεφανίδη και Παπαδήμα, αλλά και ο Αντώνης Χριστέας, ένας άνθρωπος που άφησε τη σφραγίδα. Ήταν η περίφημη πεντάδα του Πανελληνίου, που αργότερα ήταν και οι πρώτοι παίχτες που έπαιξαν και στο εξωτερικό. Ακριβώς. Είχαν πάει στην Ιταλία. Και μάλιστα ο Στεφανίδης δεν είναι άλλος από τον πατέρα της Ταπιανάς. Ναι.
Η απουσία των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων θα στερήσει στον Πανελλήνιο κάποια ευρωπαϊκή διάκριση. Η ομάδα όμως έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του 1953, αλλά θα κατακτήσει και αυτό του 1957. Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη έτσι, είδηση. Δύο χρόνια αργότερα μιλάμε, το 1957. Ανοίγει τις πύλες του το Estadio Barcelona, το στάδιο της Barcelona, το οποίο ήταν, ήταν το μεγαλύτερο γήπεδο της Ευρώπης, χωρητικότητας 99.534 θεατών. Με τον φιλικό αγώνα Barcelona Λέγια Βαρσοβίας 4-2. Το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο σημειώνει ο Eulegio Martínez στο 11ο λεπτό. Το 1982 η χωρητικότητα του θα αυξηθεί σε 120.000 για τις ανάγκες του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ το 2000 θα μετονομαστεί πως... Ο Καμπνού. Μπράβο. Κινητή κυκλοπαίδεια. Εντάξει, έτσι. Αυτό δεν ήταν, και δύσκολο. Δεν, δεν ήθελε και ιδιαίτερες γνώσεις για να το... Να πούμε ότι το 2000 ο Δημοσθένης Σταυράκος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα των Γκρίκων στην ενόργανη γυμναστική με 9.762 βαθμούς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Την ίδια μέρα ο Κάι Κάκασβίλη κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο και δεύτερο για την Ελλάδα στην κατηγορία των 94 κιλών της Άρης Βάρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, σηκώνοντας 185 κιλά στο Αρασέ, 220 στο ΖΕΤΕ και 405 στο σύνολο, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Πύρου Δήμα και του Ναΐμ Σουλεϊμανόπουλου. Και θα σε κλείσω με το πιο πρόσφατο, σαν σήμερα, ένα χρόνο πριν, το 2023, η Μαρία Σάκαρη κατακτά το τουρνουά τέννις WTA 1000, το που διεξάγεται στην Κουανταλαχάρα του Μεξικού, και το δεύτερο τίτλο της καριέρας της, επικράτοντας τον τελικό της Αμερικανίδας Καρολάιν Τολχάι με 7-5-6-3 σε 1 ώρα και 43 λεπτά. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, αυτά με το τι συνέβησαν σήμερα. Πάμε να δούμε όμως την πέμπτη αγωνιστική που σας είχαμε προαναγγείλει. Μια πέμπτη αγωνιστική που είχε κάποια σκαμπανεβάσματα των λεγόμενων μεγάλων ομάδων. Εντάξει, είχε απώλειες. Για τους μεγάλους, η απώλεια της ΑΕΚ πρώτα απ' όλα το 0-0 με την Athens Καλυθέα, η οποία βγάζει τα σηκώτια όλων των μεγάλων. Σοπαλία με, σοπαλία με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να το κερδίσει και πολύ εύκολα κιόλας. Η οριακή ήττα από τον Ολυμπιακό στο στάδιο Καραϊσκάκης με 2-1, όπου και εκεί έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και θα μπορούσε να ισοφαρίσει και να πάρει ένα αποτέλεσμα. Και σίγουρα είναι η ευχάριστη έκπληξη, αν και ακόμα δεν έχει νίκη. Έτσι βέβαια και στις πρώτες 5 αγωνιστικές να έχει πρόγραμμα με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Κοίτα, νομίζω ότι την έχουν υποτιμήσει πάρα πολύ την Καλυθέα. Όχι, θα είναι μια ομάδα που θα τα πάει πάρα πολύ καλά και στη συνέχεια. Και μην ξεχνάμε ότι στόχος των παιχτών της Καλυθέας και της διοίκησης γενικότερα είναι η παραμονή στην κατηγορία. Βέβαια, σαφώς. Μέχρι στιγμής είναι η ευχάριστη έκπληξη. Κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις με προπονητή τον Ντονάτι, τον Ιταλό, ο οποίος έχει ανακαλύψει παίχτες από το Ιταλικό πρωτάθλημα που τους ήξερε και έχουν κουμπώσει τέλεια στο προπονητικό του πλάνο. Και ίσως να είναι ένας προπονητής που θα απασχολήσει στο μέλλον και τους μεγάλους. Και μεγάλη ομάδα. Και μεγάλη ομάδα. Γιατί ήδη τα πρώτα ποδοσφαιρικά του δείγματα στην Ελλάδα προφανώς είναι πάρα πολύ καλά και ήδη το όνομά του αρχίζει και ακούγεται. Για να δούμε. Όχι μόνο το δικό του, αλλά και κάποιων παικτών που έχει ανακαλύψει, που έχει φέρει, όπως ο Ντεμέτριους. Καλά, ο Ντεμέτριους το έχω πει ότι το συζητούσαμε με ένα συνάδελφο από την Κοσμοτή και λέγαμε ότι είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτός ο παίκτης δεν κάνει για Ελλάδα. Θα φύγει σύντομα για μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι. Αν όχι μεγάλο, σίγουρα για κάποια μικρομεσαία ομάδα, αλλά με πολύ καλό πρωταθλήματος, μπορεί να διακριθεί και να φέρει και έσοδα στην Άθεση Καλυθέα. Και μάλιστα είναι ένας παίκτης που είχα ξεχωρίσει εγώ, γιατί πήγαινα και με την άλλη δουλειά και παρακολουθούσα την Καλυθέα και γενικότερα το πρωτάθλημα του Super League 2. Και πραγματικά είναι παίκτης που έλεγε από την πρώτη στιγμή, ρε παιδί μου. Τι κάνει αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι. Βέβαια, καλό είναι ότι υπάρχουν τέτοιοι παίκτες για να ανέβει και το επίπεδο. Σίγουρα, ναι.
Θα το δούμε. Ότι κάποια στιγμή θα αποχαιρετήσουν. Θα κάνουν το βήμα. Λοιπόν, στα άλλα αποτελέσματα είχαμε Βόλος ΠΑΟΚ 1-4, εύκολη νίκη για τους Θεσσαλονίκης. Που έμειναν μόνοι στην πρώτη θέση, έμεινε μόνος πρώτος ο ΠΑΟΚ, μετά το 0-0 της ΑΕΚ με την ΑΘΕΣ Καλλιθέα και την ήττα του Ολυμπιακού με 2-1 από τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένας Άρης που ήταν από την αρχή καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο από τον Ολυμπιακό. Σίγουρα. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε νομίζω τις καθυστερήσεις για να μειώσει. Ναι, μείωσε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ελκαμπή. Αλλά ο Άρης είχε ουσιαστικά είχε καθαρίσει το παιχνίδι από πολύ νωρίτερα. Καθώς είχε τα δύο γκολ διαφορά από το πρώτο ημίχρονο και δεν άφησε περιθώρια στον Ολυμπιακό να πιστέψει ότι πιέζοντας να βρει ένα γκολ να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ήτανε το γκολ του Ολυμπιακού στις καθυστερήσεις ήταν πρακτικά και η μοναδική του ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Και μάλιστα αυτό έρχεται ως συνέχεια μετά την κέλα με τον Πανετολικό. Ναι. Με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και ήδη να αρχίσει να εμφανίζονται κάποια σύννεφα στο φαλιρικό ουρανό, να το πούμε έτσι και λίγο ποιητικά για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εγώ άλλα περίμενα από τους παίκτες μου, αυτοί δεν έπαιξαν ναι. αυτό που του ζητούσα. Τώρα υπάρχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Λιόν. Με τη Λιόν την Πέμπτη στη Γαλλία, στην πρεμιέρα του Europa League, όπου και εκεί ο Ολυμπιακός καλείται ως και προφανώς ως κάτοχος του Conference League καλείται να δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο κοντά στη γαλλική ομάδα. Εντάξει, η παράδοση είναι για να σπάνε. Εντάξει, δεν είναι... Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός σε τι κατάσταση θα βρεθεί και αν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός κοντά σε μια ομάδα η οποία είναι επίσης αλλοπρόσαλη με πάρα πολύ καλή επίθεση αλλά και με άμυνα που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Θα το δούμε, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Στο άλλο μάτς του Σαββάτου, πέρα του παιχνιδιού του Βόλου με τον ΠΑΟΚ και του Άρη με τον Ολυμπιακό, Πανετολικός και Αστέρας Άκτορ ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Mm-hmm. Συνεχίζει την καλή εμφάνιση η ομάδα του Αγρινίου με τον Γιάννη Πετράκη. Και πάμε στα μάτς Κυριακής, όπου είχαμε Λεβαδιακός Όφη 1-1, Παναθηναϊκός 3-1, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζούρισιτς, η χρυσή αλλαγή του Ντιέγκο Αλόνσο. Με δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ατρόμητος Λαμία 4-2 με τον Καρλίτος να παίζει κόντρα στην πρώην του ομάδα και να είναι ένας από τα πρόσωπα που έλαψαν σε αυτή την αναμέτρηση. Mm-hmm. Και όπως είπαμε, Άθενς Καλλιθέα ΑΕΚ 0-0. Και ο Ατρόμητος αρχίζει και ανεβαίνει. Κοίτα, νομίζω ότι στο μυαλό του Παύλο Γκαρσία είναι η ομάδα. Mm-hmm. Παιχνίδι με παιχνίδι να ανεβάζει ρυθμούς. Ναι. Γιατί και... μην ξεχάσει και ο Παναθηναϊκός περίπου τέτοια περίοδο άρχισε να δείχνει. Ναι. Αρχίζει και ανεβαίνει ο Ατρόμητος. Γιατί υπάρχουν και απαιτήσεις από τη διοίκηση. Ναι, μετά τις επενδύσεις που έγιναν το φετινό καλοκαίρι και στην ερχόμενη αγωνιστική ο Ατρόμητος θα έχει επίσης ένα δυνατό crash test παίζοντας με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λοιπόν, πρωτού περάσουμε στην άλλη αγωνιστική, να δούμε λίγο τη βαθμολογία. Ο Πάπου είναι μόνος πρώτος με 13 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 11, 10 Ολυμπιακός, Όφη, Ατρόμητος, Άρης, Παναθηναϊκός έχουν από 8 βαθμούς, ένας μικρός χαμός. Εντάξει, είναι ακόμα πρώτες αγωνιστικές, κάποια στιγμή θα ξεχωρίζουν τα γκρουπ. Πάντως βλέπουμε ότι αρκετές ομάδες έχουν κάνει ένα σχετικά καλό ξεκίνημα. Λαμία, Πανετολικός, Αστέρας, Άκτορ έχουν από 5 βαθμούς, στους 4 είναι η Άθενς Καλλιθέα. 3 βαθμούς για το Λεβαδιακό, όσους έχει και ο Βόλος και τελευταίος ο Παναθηναϊκός με 1 μόλις βαθμό. Mm-hmm. Τώρα η επόμενη αγωνιστική, η 6η, περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις το Σάββατο στις 5 Βόλος Άθενς Καλλιθέα και στις 8 Αστέρας Άκτορ Λεβαδιακός. Την Κυριακή 4 αναμετρήσεις αρχίζει γενομένης από τις 5 Όφη Πανετολικός, στις 7 Ολυμπιακός Ατρόμητος, 8.30 και περνάμε τώρα στα ντέρμπι, η επόμενη αγωνιστική έχει πολύ δυνατά ντέρμπι. Και στις 9, ΑΕΚ 1-2 Παναθηναϊκού στο Αθηναϊκό ντέρμπι για να κλείσει αυτή η έκτη αγωνιστική τη Δευτέρα στις 8. Πάντως, με ναι. την αναμέτρηση της Λαμίας με τον Παναθηναϊκό. Πάντως, μπορείς να επαναλάβεις λίγο τις ώρες από Ολυμπιακό, Ατρόμητο, ΠΑΟΚ Άρη και ΑΕΚ Παναθηναϊκό, είναι. Είναι 7 Ολυμπιακός, ναι. 8.30 ο ΠΑΟΚ, 9 ο ΑΕΚ. Δεν θα μπορούσε να γίνει ένας καλύτερος προγραμματισμός από
Αυτό είναι ειδικά τώρα που Κοσμοτέ και Νόβα συνεργάζονται και η μία έχει παραχωρήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων στην άλλη συνδρομητική πλατφόρμα. Δεν θα μπορούσε να γίνει ένας καλύτερος προγραμματισμός. Εγώ είμαι τώρα, δεν υποστηρίζω καμία από τις ομάδες αυτές και θέλω να δω και τα δύο παιχνίδια. Το ΠΑΟΚ Άρης και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Γιατί να αναγκαστεί να κάνει ζάπη. Ναι, αυτό δεν θα μπορούσε να μπει το ΠΑΟΚ Άρης στις 7 ή το ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7 και το ΠΑΟΚ Άρης στις 9 ή το αντίστροφο. Όταν υπάρχει... Εδώ, από τη στιγμή που πλέον υπάρχει συνεννόηση. Ναι, και το θέμα ποιο είναι. Και συνεργασία μάλλον και εκ των πραγμάτων και θα μπορούσε να υπάρχει και συνεννόηση. Δεν θα μπορούσε να προβληθεί καλύτερα το προϊόν. Μα όταν βλέπεις ότι σε άλλες αγωνιστικές μπορεί να συμπίπτουν την ίδια ώρα 3 παιχνίδια στις 4 και μετά το άλλο να είναι στις 8, ναι. Λες, ρε παιδιά, εντάξει. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός. Δηλαδή, να μισή ώρα τα πρώτα, ναι. Που δεν έχουμε τόσο πολύ τηλεθέαση. Δηλαδή, ως Super League, έχεις ένα προϊόν και θες να το... Και θες, ναι, και να το καλύτερο, που να το ακόμα και στο εξωτερικό να θέλεις να το προωθήσεις. Έστω σε κάποιες χώρες που δεν είναι, τόσο, πώς να το πω, δεν είναι στις top. Ναι. Και θες να προωθήσεις τη Γερμανία που και θες να προωθήσεις το προϊόν σου. Και θες να προωθήσεις το προϊόν σου. Και έχεις τα δύο ντέρμπι και τα βάζεις με διαφορά μισής ώρας. Ναι. Από αυτός λοιπόν που βγάζει το πρόγραμμα, okay, μπορεί να παρεμβάλλεται και η μία ψηφιακή πλατφόρμα και η άλλη, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να δοθεί μία χρυσή τομή και να πούνε ότι τα μάτς που δείχνει η Νόβα θα είναι αποκλειστικά κάποιες ώρες και τα υπόλοιπα της κοσμοτέ σε άλλες ώρες. Ναι. Να υπάρχει τουλάχιστον μία ώρα διαφορά. Δεν μπορεί τώρα να κάνουν αυτό το πράγμα που λες εσύ, να πέφτει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ναι, είναι με διαφορά μισή ώρα. Είναι και εξετάζεις το προϊόν σου και λες τι έχω να πουλήσω ως προϊόν. Ποιες είναι οι 5 πιο δυνατές μου ομάδες? Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Άρης. Οι 5 πιο δυνατές ομάδες. Άρα αυτά τα παιχνίδια τα μεταξύ τους πρέπει να τα αμπαλάρω καλύτερα. Πρέπει να τα προωθήσω με καλύτερο τρόπο και να τα ενισχύσω. Και κοίτα. Το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ακρόμητο μπορεί να είναι σε 7, αλλά στην ουσία κάποιος και το σκεφτείς πέφτει. Θα συμπέσει με ένα. Ναι, ναι, θα τελειώνει την ώρα που θα αρχίσει, ας πούμε, το ΠΑΟ Κάρις θα έχει ξεκινήσει 20 λεπτά. Ναι, 15-20 λεπτά. Θα τελειώνει το. Θα ολοκληρώνεται το Ολυμπιακό Ατρόμητο. Ίσως ο προγραμματισμός θα έπρεπε να είναι πολύ, πολύ διαφορετικός για να προωθηθεί το προϊόν. Και πλέον δεν βλέπουμε την εικόνα που είχαμε μέχρι και πέρυσι. Δηλαδή, οι ομάδες που αγωνίζονται πέμπτη σε ευρωπαϊκά κύπελα δεν έχουν το περιθώριο να παίξουν Δευτέρα μετά. Τους βάζουν κατευθείαν Κυριακή. Ναι. Και μην ξεχνάς. Υπάρχει κούραση από δύο εβδομάδες και τρεις. Όχι, τώρα το Europa League ειδικά, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν και την επόμενη εβδομάδα. Έχουν και την επόμενη εβδομάδα υποχρέωση στην Ευρώπη, στο Europa League. Έτσι, ο προγραμματισμός είναι αυτός. Να υπάρχει αγωνιστική και την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα αναγκαστικά Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα παίξουν. Εβδομάδα, όμως, θα και με Champions League και με και Conference. Με θα είναι μια... που λέγαμε στην αρχή, μην τυχόν πέσουν όλα μαζί. Ναι. Θα γίνει ένας μικρός χαμός και αναγκαστικά έπρεπε να μπουν τα παιχνίδια των δύο που είναι στο Europa να μπουν Κυριακή. Σίγουρα εκεί ήταν απαραίτητο, ήταν αναπόφευκτο να οριστούν την Κυριακή. Αλλά και πάλι θα μπορούσες, για παράδειγμα, θα μπορούσε ο ΠΑΟ... Αλλά σκέψου την επόμενη αγωνιστική μετά. Δηλαδή μιλάμε για τις 6 Οκτωβρίου που θα έχει παίξει Ολυμπιακός Ευρώπη, γιατί θα υπάρχει αγωνιστική, ναι, 3 Οκτωβρίου, θα υπάρχει Παναθηναϊκός Ευρώπη στο Conference και οι δυο τους θα παίξουν, ναι, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου. Θα μπορούσε τώρα για παράδειγμα το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ που δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις,
Δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μετά τον αποκλεισμό της από το Conference League. Να παίξει Σάββατο. Να παίξει Σάββατο, να γίνει το Derby ΑΕΚ Παναθηναϊκός, να γίνει το Σάββατο. Και να διευκολυνθεί και ο Παναθηναϊκός με μια μέρα επιπλέον ξεκούρασης ενώπιση του δικού του ευρωπαϊκού. Και όχι να μας βάλουν τώρα τα παιχνίδια του Αστέρα και του τέτοιου. Με το μεν πρώτο να είναι στις 5 και το άλλο 8. Ναι, θα μπορούσε το Derby, το Αθηναϊκό Derby να. Αν καρδικά, πώς αλλάζει το σχετικό. Ναι. Θα μπορούσε να. Τα δύο παιχνίδια του Σαββάτου που δεν έχουν την ίδια βαρύτητα μετά. Την ίδια απήχηση, ναι, δεν έχουν την ίδια απήχηση. Θα μπορούσε το. Τρεις ώρες διαφορά. Ναι. Θα μπορούσε το Σάββατο να μπει το Derby ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, εντάξει, μακρηγορήσαμε τώρα σε αυτό το ζήτημα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε στα επόμενα ο προγραμματισμός να είναι ακόμα να είναι καλύτερος, γιατί είπαμε υπάρχει και ένα προϊόν που πρέπει να προωθηθεί. Πάντως, να πάμε σιγά σιγά και στα ρεπορτάζ των ομάδων. Κάπως στην ΑΕΚ επικρατεί ένας προβληματισμός και μάλιστα υπάρχουν δηλώσεις του κυρίου Λιόπουλου, του μεγάλου μετόχου πλέον και ιδιοκτήτη τη ομάδα. Ο οποίος λέει θα γίνει έρευνα σχετικά με τους τραυματισμούς που υπάρχουν στην ομάδα. Όντως η ΑΕΚ έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Είναι η φράση κινητό νοσοκομείο πιστεύω ότι δεν καλύπτει. Βέβαια, από δεν καλύπτει με επάρκεια. Μπορεί κάποιος να απαντήσει αυτό ότι είναι ακόμα αρκετή και καλύτερα να είναι στην αρχή παρά στο τέλος. Σίγουρα είναι αρκετή, είναι αρκετή τραυματισμή. Είναι αρκετή τραυματισμή. Αλλά δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολύ. Και και θα αναζητηθούν οι ευθύνες εκεί. Για να παίξει αύριο την πρεμιέρα του με την Γαλατασαράι. Στις 10 η ώρα. Μια Γαλατασαράι η οποία έχει ενισχυθεί, αλλά δεν θα έχει το τελευταίο της μεταγραφικό απόκτημα. Καθώς άρχισε πολύ να τον βάλει στη σύνδεση της και έτσι θα είναι από το Φλεβάρι και μετά. Για ποιον λες? Ποιον πήρε τελευταίο η Γαλατά? Δεν ξέρω ποιον πήρε. Για ψάξε λίγο. Ποιον πήρε? Ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ποιος είναι, πες, έλα. Δεν έχω κολλήσει. Ξέρετε γιατί κόλλησα και εγώ, αυτό θέλω να πω. Όχι, αν λες για τον, Οσιμέν τη Νάπολη, παίζει κανονικά αυτός που πήρε από την Νάπολη. Μετά τον Οσιμέν. Τέλος πάντων, κόλλησα τώρα, ναι, δεν. Και μάλιστα το έχω περάσει και σαν ρεπορτάζ και δεν θυμάμαι το όνομα. Ναι. Συγχωρήστε μας κιόλας. Είπαμε ότι παίζει αύριο στην Κωνσταντινούπολη σε ένα δύσκολο ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα και. Γιατί βρίσκεται σε ένα υποόμιλο, όπως θα έλεγα. Και είναι και. Που είναι αρκετά δύσκολος. Και πετυχαίνει. Με δύσκολους ναι. Αντιπάλους. Και πετυχαίνει και τη Γαλατά σε πάρα πολύ καλή φόρμα, η οποία προέρχεται και από την νίκη στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος με 3-1 επί της Φενέρμπαχτσε, του Ζωσέ Μουρίνιο. Και γενικά έχει αποκτήσει. Από την αρχή της σεζόν ότι δεν θα παριάζει ναι. Από αντιπάλους. Έχει αποκτήσει πολύ δύναμη η Γαλατά με παίχτες όπως ο Όσιμεν, ο Ικάρντι σίγουρα ήταν εκεί, ο Μπατσουαγί, ο Βέλγος, ο Μέρτενς, ειδικά η επίθεσή της είναι φωτιά. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Σε μια αυτή η Γαλατά να έχει περάσει σε μια στο League ναι, ναι, του Champions, αλλά εκεί την πάτησε από την Young Boys και δεν μπόρεσε να είναι στον όμιλο. Λοιπόν, να πούμε από και πέρα και ο Ολυμπιακός αγωνίζεται την Πέμπτη στη Λιόν, όπως είπαμε νωρίτερα. Υπάρχουν και εκεί πέρα κάποια θεματάκια με τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ψάχνει να βρει τις αιτίες για την κακή απόδοση της ομάδας του, ελπίζοντας ότι θα εμφανίσει το καλό πρόσωπο των Ευρωπαϊκών Αγώνων. Ο Παναθηναϊκός δεν αγχώνεται ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα. Θέλει να πάει με ηρεμία στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή, καθώς ακολουθούν μετά. Δύο δύσκολα παιχνίδια, όχι εκτός έδρας. Ένα είναι εκτός έδρας στην πρεμιέρα του Conference απέναντι στην Μπόρα Μπάνια Λούκα, ομάδα που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά. Και στις 6 Οκτωβρίου θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Ολυμπιακό. Τα εισιτήρια ήδη έχουν τεθεί σε κυκλοφορία, αρκετά βατές οι τιμές, γιατί ο κόσμος κάποια φορά ξέρει, αντιδρά. Και σίγουρα είναι μια τριάδα αγώνων αυτή που περιμένει τον Παναθηναϊκό και τον προπονητή του, τον Ντιέγκο Αλόνσο, που είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι κακώς ασχολούμαστε με τον Αλόνσο. Δηλαδή, ας σίγουρα. Αφήσουμε κάποιοι να σίγουρα, σου λέω, ναι, προφανώς, αλλά είναι η περιουρία σου ατμόσφαιρα που πάντα πιέζει καταστάσεις. Γιατί, όπως ξέρεις, στην Ελλάδα είμαστε και πάντα. Πάντα η περιραίωση ατμόσφαιρα πιέζει τις καταστάσεις. Δηλαδή ότι κερδίσαμε αλλά δεν παίξαμε μπάλα. Να φύγει ο τάδε, ο χύψη, ο μέγα.
Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι παίρνω για παράδειγμα το Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχε στον πάγκο του Μιχάλη Γρηγορίου. Ναι. Είχε δείξει ένα σχετικά καλό πρόσωπο. Έρχεται ο Φεράντο. Ξέρει την ελληνική πραγματικότητα ως πρώην προπονητής του Βόλου. Δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό για 80 λεπτά. Ήτανε πάρα πολύ καλός ο Πανσεραϊκός, τηρουμένων αναλογιών. Ήτανε φωτιά. Δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και ανέδειξε πάλι ένα πρόβλημα του Παναθηναϊκού όταν ο Παναθηναϊκός χάνει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Είναι πάρα πολλές φορές με δύο και τρεις πάσες είναι εκτεθειμένος στο ανοιχτό γήπεδο και επιτρέπει ευκαιρίες στους αντιπάλους του. Το έπαθε με την Καλυθέα, το έπαθε και με τον Πανσεραϊκό που έδωσε αρκετές τελικές. Νομίζω είχε 6 ή 7 τελικές στην εστία ο Πανσεραϊκός πλην του γκολ. Και γενικό, δηλαδή ο Ντραγκόφσκι είχε πάρα πολύ δουλειά. Ενώ ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο που θέλει. Ναι, ενώ ο Παναθηναϊκός όταν στην Τούμπα έπαιξε πιο χαμηλά μέτρα, περιμένοντας τον ΠΑΟΚ, πιο μαζεμένο στη δική του περιοχή, να έχει πιο ανασταλτική εικόνα, να είναι πιο συγκεντρωμένος ανασταλτικά και στο αμυντικό σκέλος. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός παρακόλουσε λίγες ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ. Μία στην αρχή και μία στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ προσεκτικός και ίσως είναι και θέμα συγκέντρωσης αυτό. Στη λογική ότι ακόμα και ο παίχτης ασυνέστα σου λέει εντάξει, μωρέ, παίζουμε με τον Πασεραϊκό, θα παίζουμε με την. Αυτό είναι το γενικότερο φαινόμενο σε όλες τις μεγάλες. Ναι, παίζουμε με την Άθες Καλυθέα τώρα σιγά τη κολοκύθια. Δεν θα κινδυνεύσουμε. Και βλέπουμε όμως ότι. Ναι, μία από τα ίδια. Ναι, παίζουμε. Ναι. Δεν θα κινδυνεύσουμε, θα είμαστε. Και βλέπεις όμως ότι και οι άλλες ομάδες παίζουν. Το άλλο μπορεί να μην βγαίνει προς τα έξω, αλλά σου λένε οι μεγάλες ομάδες. Έλα μωρέ, εντάξει, παίζω με τη Λαμία τώρα. Ναι, μα είναι. Καλά να μην παίξω. Ναι, μπορεί είναι. Να πάρω και ένα σφύριγμα. Ναι, μα Χρήστο, είναι η αλληλουχία των αγώνων. Σκέψου τώρα με την Καλυθέα. Ο Παναθηναϊκός έδωσε 27 τελικές. Ακόμα το παιχνίδι είναι στο μυαλό όλων. Και ειδικά μετά, αν θυμάσαι, μετά την ισοφάρηση του Τζούριτσιτς το 1-1. Που η Καλυθέα παίρνει την μπάλα, κάνει τη σέντρα και κάνει 4 ευκαιρίες σε 40 δευτερόλεπτα. Εκεί ήτανε, πραγματικά το χρωστάει στον Ντραγκόφσκι. Ήταν πολιορκία, δηλαδή ήταν σαν να πυρπολίσει το Μπρουκ, ας πούμε, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και λες τώρα, μετά την άλλη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός πάει στην Τούμπα, όπως είπαμε πριν, και επιτρέπει ελάχιστες ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ συγκεντρωμένο ανασταλτικά και τώρα με τον Πασεραϊκό πάλι το ίδιο. Πήγε να κρυθεί σε μία φάση το παιχνίδι. Ναι, ναι. Με τον Πασεραϊκό πάλι ήταν απρόσεκτος στο ανασταλτικό. Άρα ίσως είναι και θέμα όχι νοοτροπίας, να πω ότι ασυνέστα ο παίχτης της μεγάλης ομάδας λέει εντάξει τώρα. Θα παίξουμε τον Πασεραϊκό τώρα. Εντάξει, ναι, θα κερδίσουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από εκεί πέρα να πούμε στον Άρη υπάρχει μια αισιοδοξία μετά και την νίκη επί του Ολυμπιακού, κάτι που περίμενε και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Μάλιστα είχε εντάξει και κάποιο πριν στην ομάδα. Που ο Θόδωρος Καρυπίδης φορούσε και ένα φανταστικό μπλουζάκι του Άρη με μια εκπληκτική μπλούζα, φανταστική με νομίζω θυμάμαι, με μαύρες ρίγες. Ήταν καταπληκτική, όποιος την αναζητήσει στο διαδίκτυο την μπλούζα και είναι και ο παδός του Άρη, θα την αγοράσει αμέσως. Είναι εκπληκτική. Και να πούμε ότι ο Άρης προσέθεσε στο ρόστερ του και τον διεθνή Σουηδό φορ, τον Γουέισον, ο οποίος υπέγραψε 2 χρόνια συμβόλαιο. Ναι, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που εγώ από την ενασχόληση μου. Ξέρετε, ήταν αυτό που ζητάει και ο ίδιος ο Άρης Μάτζος. Ναι. Σου λέει: θέλω ένα στήριγμα δίπλα στο μωρό. Μάλιστα. Και στον Όφη υπάρχει μια αισιοδοξία μετά την καλή εμφάνιση από την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία βέβαια. Δεν συνεχίστηκε στη Λιβαδιά, απέναντι στον Λιβαδιακό, έμειναν στο 1-1. Παρ' όλα αυτά, ξέρει τα λάθη που πρέπει να δουλέψει. Ο Όφη μάζευε για συγκερόγες, κάνει μια πόρεια. Πιστεύω ότι ο Όφη θα υπέγραφαν αν ξέραν ότι κερδίζουμε και παίρνουμε βαθμό έξω και μετά πάλι κερδίζουμε και παίρνουμε βαθμό έξω. Πιστεύω ότι θα υπέγραφαν για αυτό. Οπότε, όπως το λες, η ικανοποίηση είναι προφανής. Λοιπόν, να πάμε. Ναι, με συγχωρείτε. Όχι, να περάσουμε και και στη δεύτερη κατηγορία, να μιλήσουμε για Πανιόνιο. Αυτό ήθελα να κάνεις την πάσα.
να μιλήσουμε για Πανιόνιο, ο οποίος μετά από 4 χρόνια επιστρέφει στη Football League και Super League 2. Στη Super League 2, με συγχωρείς, ναι. Στη Super League 2 Football είχε... Football League τη λέγαμε όταν, ναι, όταν ήταν πιο μικρός. Ναι, ναι, σωστό, σωστό, έχεις δίκιο, έκανα το λάθος. Με ένα Πανιόνιο ο οποίος περιμένει και την προσθήκη του Ντένις Τσέρισεφ, του σπουδαίου Ρώσου διεθνή, που τον είχαμε γνωρίσει με τη φανέλα της Βαλένθια, αλλά και από την παρουσία του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την Εθνική Ρωσίας. Και αν δεν κάνω λάθος, και ένα φεγγάρι στη Ρεάλ. Ναι, ήταν και ένα φεγγάρι στη Ρεάλ, όπως είπες, και τα τελευταία 2 χρόνια έπαιζε στη Βενέτσια, στην Ιταλία, στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Ας ελπίσουμε ο Τσέρισεφ να έρθει σε καλή ατομική κατάσταση, ώστε να βοηθήσει τον Πανιόνι, γιατί είναι πλέον και στα 33 του. Και επειδή σου λέω, επειδή εγώ παρακολουθώ και το Ιταλικό πρωτάθλημα λόγω της εφημερίδας, και ήταν δύσκολη η διετία του στη Βενέτσια, είχε τραυματισμούς, είχε προβλήματα φυσικής κατάστασης, ας ελπίσουμε να έρθει σε μια καλή ατομική κατάσταση στη χώρα μας και να βοηθήσει τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος που προετοιμάζεται και ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του, μπαίνει πολύ δυνατά με 3 παιχνίδια σε 6 ημέρες για όλες τις διοργανώσεις. Είχαμε την πρεμιέρα χθες στην Τρίπολη απέναντι στη Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ Β'. Πώς είναι παλιά το Σκόντα Ξάνθη από την Τρίπολη, επιμένουν ότι θα είμαστε Αστέρας Άκτορ. 0-0 για την ομάδα του Αντώνη Νικοπολίδη. Καλύτερο. Προηγηθήκε κάποια παιχνίδια εκεί πέρα. Ναι, ναι, καλύτερο το δεύτερο ημίχρονο για τον Πανιόνιο. Χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες, με σημαντικότερη αυτή του Κολοβού, αλλά το 0-0 παρέμεινε. Ήταν η πρεμιέρα του Πανιονίου στη Super League 2 και το πρόγραμμα είναι απαιτητικό. Την Πέμπτη υπάρχει ο αγώνας Κυπέλλου με τη Νέα Ιωνία και την Κυριακή εδώ το παιχνίδι με τα Χανιά για τη Super League 2. Και πούμε βέβαια ότι η τέταρτη φάση του Κυπέλλου, η οποία είναι τώρα και επίσης να πούμε για την Κυριακή, για το παιχνίδι με τα Χανιά, ότι θα είναι μεσημέρι στις 12 η ώρα. Και θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη από το Sky. Στη σκοτσέζικη ώρα. Mm-hmm. Πάλι κανένα που δεν το βάζουν και αυτό του... Κάτσε 6-7 η ώρα. Εντάξει, να γίνει ένας χαμός. Θα είναι μια ωραία μεσημεριανή εμπειρία. Θα πούμε λοιπόν ότι αυτή η τέταρτη φάση του Κυπέλλου αφορά και τις ομάδες της Super League, οι οποίες είχαν τερματίσει κάτω από την τέταρτη θέση. Mm-hmm. Και μπαίνουν σιγά σιγά στο... Όχι μπαίνουν σιγά σιγά, μπαίνουν στο θεσμό. Μόνο τετάρτη και πέμπτη τα παιχνίδια, ναι. Knockout οι αναμετρήσεις. Μόνο οι ευρωπαϊκές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη δεν θα βγουν στην επόμενη φάση. Δεν θα είναι στο κύπελο. Φάση των 16. Μισό λεπτό άμα... Αν έχουμε και το πρόγραμμα. Ναι, αμέσως, δώσε μου λίγο χρόνο. Δώσε μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι την Τετάρτη. Στις 3 έχουμε τους αγώνες Εθνικού Άρη και Απόλλωνα Κρίας Βρύσης με τον Βόλο. Στις 4 ΠΑΣ Γιάννα Παναχαϊκή, Εγάλεο Καμπανιακός. Στις 5 Λεβαδιακός Ατρόμητος, Διαγόρας Καλυθέα και Όφη Πανατολικός στις 7. Και την 5η έχουμε 4 μάτς και Φυσιά Λαμία, Ζάκυνθος Παναργιακός, Νέα Ιωνία Πανιόνιος όπως είπαμε και Λάρισα Πασεραϊκός. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία βρίσκονται ήδη τα περισσότερα στις 5η ή 6η αγωνιστική. Mm-hmm. Ξεκινάμε όπως πάντα από την Αγγλία, από την Premier League, εκεί όπου οι πολίτες έμειναν στο ισόπαλο 2-2. Ναι, σε ένα πάρα πολύ επεισοδιακό ντέρμπι κορυφή στο City Arsenal. Τσίπησαν το βαθμό στο τέλος, ναι, με τον Gold Stones, στο 8 λεπτό. Με την Arsenal να προηγείται 2-1 στο ημίχρονο, αλλά μένει στις καθυστερήσεις του ημίχρονου με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Τροσάρ. Και στο δεύτερο ημίχρονο η Manchester City επιδόθηκε σε βομβαρδισμό της
τη εστία τη Arsenal, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει το 10ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Stones. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τώρα οι πολίτες έχουν άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Ναι, γιατί μείνει από το σοβαρό τραυματισμό του Ρόντρι. Ρόντρι, ναι, ο οποίο αναμένεται να χάσει όλη τη σεζόν και γενικά είναι. Επειδή αυτό συμβαίνει στις προβεβλημένες ομάδες, έχει ξεκινήσει πάλι μια κουβέντα για την επιβάρηση των παιχτών από τα συνεχόμενα και το συνεχόμενα παιχνίδια και το εξοντωτικό πρόγραμμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ρόντρι ήταν και με την Εθνική Ισπανίας στο Euro και πήγε μέχρι το τέλος και μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, παίζοντας μέχρι 15 Ιουλίου. Μετά είχε ένα μικρό χρονικό διάστημα ξεκούρασης και έπεσε πάλι στις επίσημες υποχρεώσεις και τραυματίστηκε. Η κούραση του ήταν 10 μέρες, ναι, παραπάνω. Ναι, τραυματίστηκε και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Συν της άλλης, είχε τα προβλήματα τα οικονομικά. Ναι. Και η City. Ναι, και αυτό. 115 εντάξει. Δικαστικές υποθέσεις που αφορούν το financial fair play. Mm-hmm. Μάλιστα, οι πληροφορίες από το νησί λένε ότι μάλλον θα υπάρχει εξοντοτική ποινή, κάτι που θα φέρει τα πάνω κάτω και στο αγγλικό πρωτάθλημα, γενικότερα όμως στον οργανισμό της Manchester City. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν υπάρχουν τώρα διάφορες γλυκοφιλίες από τις υπόλοιπες ομάδες και λένε ευκαιρία είναι να τη βγάλουμε από την μέση, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Πέμπτη αγωνιστική λοιπόν είχαμε στην Αγγλία. West Ham Chelsea 0-3, εύκολη νίκη για τους μπλε, μία εκ των αντιπαλών του Παναθηναϊκού στο Conference League. Aston Villa Wolves 3-1, Fulham Newcastle 3-1, Leicester Everton 1-1, όπου και εκεί έχουμε νέο ιδιωτικοσιακό καθεστώς για τα ζαχαρωτά. Liverpool Bournemouth 3-0, Southampton Ipswich 1-1, Tottenham Brentford 3-1, Crystal Palace, Manchester United 0-0, Brighton, Nottingham 2-2 και όπως είπαμε City, Arsenal 2-2. Στη βαθμολογία η City παρέμεινε πρώτη με τους υπόλοιπους να νιώθει καυτή την ανάσα. 13 βαθμούς για τη City, 12 η Liverpool και η Aston Villa, 11 βαθμούς για την Arsenal, 10 για Chelsea και Newcastle, 9 για Brighton, Nottingham, 8 για Fulham, 7 για Tottenham και United, 6 για την Bradford, η Bournemouth έχει 5, 4 η West Ham, 3 βαθμούς για Leicester, Crystal Palace και Ipswich και από 1 βαθμό έχουν οι Southampton, η Everton και η Wolves. Πάμε και στην Γαλλία. Στη Γαλλία να δούμε ότι είμαστε, μισό λεπτό, είμαστε στην πέμπτη αγωνιστική και εκεί. Στα αποτελέσματα είχαμε εμείς σε Σεντετιέν το σκορ της αγωνιστικής 8-0. Σε Σεντετιέν που λέγαμε τις προάλλες ότι μάλλον δεν έχει μπει καλά. Φανταστικά έχει μπει, βλέπεις μόνο 8 έφαγε. Θα δούμε που θα σταματήσει το αποτέλεσμα σε άλλες αγωνιστικές. Λίλ Στρασμπούρ 3-3, Ρεν Λανς 1-1. Ρεμς Παρίς Σεντερμέν 1-1, Μονακό Χαβρε 3-1, Μπρέστ Τουλούζ 2-0. Μπρέστ η οποία έκανε νίκη στην πρεμιέρα του Champions League. Νικόντας, πήγε, κάτσε γιατί κόλλησα. Την Λειψία. Όχι, τη Στουρμ Γκρατς. Τη Στουρμ Γκρατς. Ανζένατ 1-1, Μομπελιέ Οσέρ 3-2 και Λιόν Μαρσέιγ 2-3. Σε ένα ντέρμπι. Σε επεισοδιακό παιχνίδι. Να πούμε ότι αυτές οι δύο ομάδες μισούνται θανάσιμα. Έτσι, με τη Μαρσέιγ. Η Μαρσέιγ έπαιζε από νωρίς με 10 και είχαμε το δραματικό φινάλε με τη Λιόν να ισοφαρίζει στο 93 και να δέχεται και δέχεται στο 95 και να ητάται με 3-2. Η Λιόν. Και είναι η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού, όπως είπαμε νωρίτερα. Ναι, την Πέμπτη για τον Europa League. Βαθμολογία Paris Saint-Germain 13, όσους έχουν και η Marseille αλλά και η Μονακό. 9 βαθμούς για τη Lens, 8 για την Ad και 8 Lens. Συγγνώμη, Lens 9, 8 η Ad και η Rems. 7 βαθμούς για την Nice, τη Rennes και τη Lille. Στου
στους 6 βαθμούς βρίσκουμε Στρασβούργο, Μπρέστ και Χαβρή. 5 βαθμούς έχει Τουλούζ, 4 Λιόν και Μονπελιέ, 3 η Οσέρ και η Σεντετιέν και 2 βαθμούς η Ανζέρ. Να πάμε στην Ισπανία. Πάμε Ισπανία. Να πάμε στην Ισπανία, η οποία έχει και μεσοβδομάδι δράση. Να πούμε πρώτα τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής του τριημέρου. Την Παρασκευή Αλαβές Σεβίλη 2-1, με τη Σεβίλη να απογοητεύει για ακόμα μία φορά. Το Σάββατο Βαγιαδολίδη Σοσιεδάδ 0-0, ο Σασούνα Λας Πάλμας 2-1, Βαλένθια Χιρόνα 2-0. Η Βαλένθια είχε και εκείνη πολύ κακό ξεκίνημα και πήρε την πρώτη της νίκη. Μια Βαλένθια που έχει πάντα συμπάθειες στη χώρα μας, από τις μεγάλες ομάδες προ-20αετίας. Με τους τελικούς στο Champions League και με τις κατακτήσεις του κυπέλου UEFA τότε και πάρα πολύ καλές ομάδες και έχει πάντα... Αλλά και τον Diego Alonso που υπήρξε επιθετικός της. Σωστός, ο οποίος Diego Alonso είχε σκοράρει με τη Βαλένθια εις βάρος του Ολυμπιακού. Σε ένα παιχνίδι τότε στο Champions League. Σάββατο λοιπόν, Real Espanyol 4-1, εύκολη νίκη για τους Μαδριλένους. Την Κυριακή, Χετάφε Λεγκανές 1-1. Μπιλμπάο Θέλτα 3-1, τρίτη διαδοχική νίκη για την Μπιλμπάο, για τους Βάσκους. Βαγιεκάνο Ατλέτικο 1-1, σε ένα παιχνίδι που η Ατλέτικο θα μπορούσε να χάσει και τα χρειάστηκε και έσωσε το βαθμό, κάνοντας κακή εμφάνιση. Βιγιαρεάλ Μπαρτσελώνα 1-5, νέα νίκη για την Μπαρτσελώνα που έκανε το 6-6, αλλά είχε το σοβαρό τραυματισμό του Γερμανού τερματοφύλακα, του Τερ Στέγγεν, ο οποίος θα χάσει και αυτός ο σοκαριστικός τραυματισμός, θα χάσει το υπόλοιπο τη σεζόν και η Μπαρτσελώνα για να καλύψει το κενό. Γιατί για να υπάρχει μια λύση και ως βασικός, αλλά και για να έχει και πάγκο τέλος πάντων. Γιατί ο μοναδικός τώρα είναι ο Ινιάκη Πένα, ο οποίος είναι ο τερματοφύλακας, ο οποίος είχε καλύψει και πέρυσι πάλι το κενό του Τερ Στέγγεν. Σε ένα δραματισμό του Γερμανού τερματοφύλακα, η Μπαρτσελώνα είναι πολύ κοντά συμφωνία με τον Κέλλορ Νάβας, τον 37χρονο έμπειρο τερματοφύλακα. Παρότι είχε ακούσει και οποίος... το όνομα του Λάμπρου. Ναι. Ο οποίος αγωνίζεται στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Πάει σε μια λύση την οποία, εντάξει, η οποία ο Κέιλο Νάβας ξέρει και το Ισπανικό πρωτάθλημα, αφού ήταν παλιότερα σε αυτό και είχε μείνει χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι, όταν και έμεινε ελεύθερος από την Παρί. Και θα είναι μια λύση για να καλύψει το κενό του Τερ Στέγγεν. Μια έμπειρη λύση. Και χθες Δευτέρα, Μπέτις Μαγιόρκα 1-2. Στη βαθμολογία. Έχουμε Μπαρτσελώνα στους 18, Ρεάλ 14, δεύτερη θέση, Μπιλμπάο 13 με τη Ρελάν στον τριονικών που έκανε, Ατλέτικο Μαδρίτη στους 12, αίτητη αλλά με κάποιες σοπαλίες που την έχουν φέρει στο να χάσει έδαφος, 11 Μαγιόρκα και Βιγιαρεάλ, για τη Βιγιαρεάλ η πεντάρα από την Μπαρτσελώνα ήταν η πρώτη σίτα φέτος, Αλαβές και Οσασούνα στους 10, Θέλτα 9, Βαγιεκάνο και Μπέτις στους 8, η Χιρόνα η περσινή έκπληξη δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά φέτος. Παράλληλα με το Champions League, στο οποίο συμμετέχει, μαζί με την Εσπανιόλ στους 7, Λεγκανές 6, Σεβίλη 5 με Σοσιεδά και Βαγιαδολίδ. Και στην τελευταία τριάδα, οι ομάδες που αν έλεγε τώρα το πρωτάθλημα θα υποβάζονταν, Χετάφε Βαλένθια στους 4 και Λας Πάλμας στους 2. Και να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα έχει εμβόλυμη αγωνιστική στην Ισπανία. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν γίνει τα παιχνίδια Μαγιόρκα Σοσιεδάδ 1-0 και Λεγκανές Μπιλμπάο 0-2. Είναι οι δύο Ευρωπαίες του Europa League οι οποίες έπαιξαν την προηγούμενη εβδομάδα για να διευκολυνθούν. Κάτι που δεν γίνεται στην Ελλάδα. Ναι, σωστό. Και έχουμε σήμερα στις 8, σε λίγη ώρα δηλαδή, τους αγώνες Σεβίλη Βαγιαδολίδ και Βαλένθια Οσασούνα. Στις 10 παίζει Ρεάλ με την Αλαβές. Αύριο Χιρόνα Βαγιεκάνο και Μπαρτσελώνα Χετάφε και το πρόγραμμα θα κλείσει την Πέμπτη με τα μάτς Λας Πάλμας Μπέτις, Εσπανιόλ Βιγιαρεάλ και Θέλτα Ατλέτικο Μαδρίτης. Ωραία, για να πήγαινε μας και στη γειτονική Ιταλία. Πάμε και στην Ιταλία, η οποία είχε σπουδαία παιχνίδια, είχε και το ντέρμπι του Μιλάνου. Πάμε όμως με χρονική σειρά. Την Παρασκευή Κάλιαρι Έμπολη 0-2 και Βερόνα Τωρίνο 2-3. Το Σάββατο Βενέτσια Τζένοα 2-0, Γιουβέντους Νάπολη 0-0 σε ένα άθλιο ντέρμπι στο οποίο δεν συνέβη παρά μικρή φάση και από το 60 αντάλλασαν πασούλες οι δύο ομάδες για να λήξει η ισοπαλία. Ο ορισμός δηλαδή του κλασική ιταλική ισοπαλία. Ότι... Γενικά τελευταία το βλέπουμε πάρα πολύ στα ντέρμπι. Ναι, αυτό. Μπαίνουμε για να μην χάσουμε. Λέτσε Πάρμα 2-2 με την ομάδα στην Πάρμα που ξέρω ότι συμπαθείς, είσαι υποστηρικτής Πάρμα στην Ιταλία.
να χάνει 2-0 στο 93 και να πετυχαίνει 2 γκολ στο πεντάλεπτο των καθυστερήσεων και να φεύγει με το βαθμό από το Λέτσε, από τον Νότο. Την Κυριακή, Φιωρεντίνα Λάτσιο 2-1, πρώτη νίκη για τη Φιωρεντίνα με ανατροπή με 2 πέναλτι. Μόντσα Μπολόνια 1-2, επίσης πρώτη νίκη για την Μπολόνια, η οποία συμμετέχει στο Champions League. Πρώτη νίκη και για τη Ρώμα, η οποία άλλαξε προπονητή. Απολύθηκε ο Ντανιέλε Ντερόσι σε μια κατάσταση η οποία έφερε πολλές αλλαγές και γκρίνια στην ομάδα, με τον κόσμο να είναι εναντίον της διοίκησης της Ρώμα και τη CEO, την Ελληνίδα CEO του συλλόγου, τη Ελίνα Σουλούκου, μετά από απειλές που δέχτηκε η ίδια και η οικογένειά της και τα παιδιά της μικρά σε ηλικία να παραιτείται από την ομάδα, μπορεί να αντέξει το βάρος. Και εκείνη οδεύει προς Σαουδική Αραβία. Είναι πολύ πιθανό. Και Ίντερ Μίλαν στο μεγάλο ντέρμπι του Μιλάνου 1-2. Η Μίλαν βρισκόταν σε κακή κατάσταση, αλλά με αυτή την νίκη στο ντέρμπι εξηλαιώθηκε και για την κακή πορεία που έχει ξεκινήσει φέτος, που κάνει φέτος, αλλά και για τις 6 ήττες που είχε γνωρίσει από την Ίντερ στα προηγούμενα ντέρμπι. Μετρούσε σερί 6 ητών σε όλες τις διοργανώσεις. Και με αυτό το διπλό, με την ανατροπή, με την νίκη με 2-1, έβαλε στόπ στο αρνητικό σερί. Και ο Πάολο Φωσέκα διατηρεί τη θέση του. Και το παιχνίδι. Μια το Ίντερ, βέβαια, που είχε έρθει σώπαλη και με την ναι, City. 0-0 στο μεσοβδόμαδα στο Champions League. Ενώ η Μίλα προερχόταν από κακή εμφάνιση και ήταν με 3-1 από τη Λίβερπουλ. Αλλά στο ντέρμπι οι όροι αντιστράφηκαν. Και το πρόγραμμα κλείνει σήμερα με το παιχνίδι Αταλάντα Κόμο, το οποίο ήταν να διεξαχθεί χθες. Αλλά λόγω καταρακτός βροχής υπήρξε η αναβολή και η μετάθεσή του για σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Στη βαθμολογία, η Τωρίνο είναι στην πρώτη θέση, η περίφημη Γκρανάτα, και έχει να συμβεί να είναι μόνη της στην πρώτη θέση, είχε να συμβεί 47 χρόνια. Από το 1977 η Τωρίνο είχε να μείνει μόνη στην πρώτη θέση. Δεύτερη θέση για Νάπολη και Ουντινέζε στους 10. Μετά έχουμε Γιουβέντους και Έμπολη, άλλη μια έκπληξη, στους 9. Μετά Ίντερ και Μίλαν στους 8. Και από εκεί και κάτω Λάτσιο 7, Αταλάντα 6 με το παιχνίδι λιγότερο και Ρώμα με Βερόνα, Φιωρεντίνα και Μπολόνια στους 6. Εκεί σε ένα μποτιλιάρισμα στο μέσο της βαθμολογίας. Η ομάδα σου η Πάρμα μαζί με την Τζένοα και τη Λέτσε είναι στους 5 πόντους. Η Βενέτσια στους 4 βγήκε εκτός τελευταίας τριάδας. Και στις 3 τελευταίες θέσεις είναι η Μόντσα με 3. Η Κόμο που παίζει το βράδυ στην Αταλάντα στον Μπέργαμο. Και οι Κάλιαροι έχουν από 2 βαθμούς και είναι στην τελευταία θέση. Πάμε και Bundesliga. Η Bundesliga ήταν στην τέταρτη αγωνιστική. Augsburg Mainz 2-3. Heidenheim Freiburg 0-3. Werder Bayern 0-5. Έχει πάρει μπροστά η Bayern. Union Βερολίνου Hoffenheim 2-1. Bochum Holstein Kiel 2-2. Άιντραχτ Gladbach 2-0, Leverkusen Wolfsburg στο σκορ της αγωνιστικής 4-3. Με τη Leverkusen πάλι να γυρίζει από μειονέκτημα σκορ 3-2 και να πετυχαίνει κλασικά το νικητήριο γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι κάτι που το έχει κάνει συνήθεια τα τελευταία 2 χρόνια. Και όχι μόνο. Στουτγκάρδη Dortmund 5-1, συντριβή για τους Βεσταλούς. Από μια Στουτγκάρδη η οποία και αυτή σιγά σιγά δείχνει σημάδια ανόδου. Από πέρυσι δηλαδή έχει ξεκινήσει μια τρελή πορεία. Και Σεν Πάολι, Λειψία 0-0. Στην βαθμολογία η Bayern είναι πρώτη με 12 βαθμούς, έχει το απόλυτο. Και πιστεύω ότι η Bayern θα, μετά το περσινό διάλειμμα, πιστεύω ότι θα... Εγώ βλέπω. Θα αποκαταστήσει την τάξη. Θα σαρώσει φέτος η Bayern, θα πάρει τίτλους ο Harry Kane. Τώρα δεν ξέρω αν θα βγει και πρώτο σκορ. Άμα θα τα καταφέρει, θα δούμε. Θα δούμε. Ίσως να πιέζει ο ίδιος τον εαυτό του ότι πρέπει να τα πάρω όλα και να βγω και το πρώτο σκορ. Πάντως ναι. Εκεί όμως, ίσως απελευθερωθεί. Πάντως η Μπάγκερ μετά τα 9 που έβαλε στην Δίναμο Ζάγκρεπ στο Champions League, στην πρεμιέρα του Champions League, και η Μπάγκερ να πούμε ότι είναι η πρώτη που ίσως κατάλαβε τη σημασία του στο νέο φορμάτ του Champions League. Διότι
επειδή είναι τώρα μια ενιαία βαθμολογία 36 ομάδων, θα μετράει διαφορά τερμάτων. Και η Bayern το κατάλαβε πρώτη από όλους. Και σου λέει, κάτσε να έχω τώρα. Τώρα που βρήκα τους Κροάτες σε ημιδιαλυμένη κατάσταση, να τους χτυπήσω και να πετύχω όσα περισσότερα γκολ γίνεται. Ακριβώς. Και μια ομάδα η οποία ποτέ δεν σταματάει. Δεν ναι. Σεβέται τον αντίπαλο. Καλά, και ο Γερμανός, ναι, ο Γερμανός το έχει αυτό. Ότι δεν θα σταματήσω. Δεν θα σταματήσω να κάνω ποτέ συντήρηση. Και μια Bayern η οποία διέλυσε τους Κροάτες και οι οποίοι οι Κροάτες προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή. Έφυγε μετά από 9 ώρα, τώρα κανείς προπονητής στον κόσμο δεν θα μπορούσε να αντέξει. Έφυγε ο Σεργέι Ακύροβιτς. Πάνε με υπηρεσιακή λύση στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον βοηθό του, τον Πέρκοβιτς. Και θέλω να το πω γιατί δείξεις πόσο, βλέπεις πόσο επηρεασμένη, πόσο μπορεί να επηρεαστεί μια ομάδα από μια βαριά ήττα. Και η Δίναμο Ζάγκρεμπ, η οποία στην Κροατία είναι κράτος εν κράτη, χάνει στο πρωτάθλημα από την τελευταία ομάδα της βαθμολογίας και μάλιστα από τη Σλάβεν Μπελούπο με 4-1. Δηλαδή φάγανε μέσα σε 4 μέρες 13 γκολ. Δηλαδή... Που έχει να συμβεί, δεν ξέρω τι. Αυτό είναι ειδικά για την Δίναμο Ζάγκρεμπ να χάσει από τον τελευταίο με 4-1 είναι. Σαν να βγει ο ήλιος από τη Δύση. Μπορεί να γίνει 40 χρόνια, 50, δεν ξέρω πόσο. Και θα ξαναγίνει. Και μπορεί να ξαναγίνει σε άλλα 50. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βαθμολογία είπαμε για την Bayern πρώτη. Ακολουθούν Leverkusen, Freiburg, Eintracht με 9. Λειψία και Union έχουν από 8. 7 βαθμούς για Stuttgart και Dortmund. 6 για Heidenheim. Στους 5 είναι η Mainz και η Werder, 4 βαθμούς για την Augsburg, 3 για Wolfsburg, Gladbach και Hoffenheim, 1 βαθμό για Bochum, St. Pauli και Holstein Kiel και εκεί τελειώνει το πράγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, και επειδή είπαμε στην αρχή ότι υπάρχει ένα διήμερο τώρα ευρωπαϊκών διοργανώσεων του Europa League. Μόνο στο Europa θα έχουμε μέχρι δράση. Μέχρι την εβδομάδα που θα σκάσουν όλα μαζί και θα λέμε τρεχάτε ποδαράκια μου. Και δε, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Η άλλη εβδομάδα θα είναι πολύ πολύ ζόρικη. Γιατί θα ξεκινήσει και η Ευρωλίγκα. Θα γίνει, πιστεύω ότι... Θα μεταφερθούμε, θα πάρουμε παρακριτικό για γιατρό εκεί ναι, πέρα. Ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν αύριο στις 8 παρατέταρτο Άλκμαρ Έλφσμπορκ, Μπόντο Γκλιντ Πόρτο, στις 10 Δυνάμο Κιέβου Λάτσιο, Μίτιλαντ Χόβενχάιμ και Γκαλατασεράι ΠΑΟΚ. Επίσης την ίδια ώρα στις 10 Λουντογκόριτς Σλάβια Πράγας, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Τβέντε, Νις Σοσιεδάδ και Άντερλεχτ Φέρεντς Βάρος. Και πάμε την Πέμπτη, εκεί όπου έχουμε στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσέ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, την ίδια ώρα Μάλμε Ρέιτζερς, στις 10 Άγιαξ Μπεσίκτας, Άιντραχτ Βικτόρια Πιλζέν, Στεάουα με τη Ρίγα, Λιόν Ολυμπιακός, Ρώμα Μπιλμπάο, Μπράγκα Μακάμπι Τελαβίβ και Τότεναμ Κάραμπαχ. Και πολύ σπουδαίο το Ρώμα Μπιλμπάο στην... Και γενικά εκεί πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ναι, και στο Bilbao, η Bilbao που έχει και επίσης έχει και η Bilbao πάρα πολλούς υποστηρικτές στη χώρα μας, επιστρέφει στα ευρωπαϊκά κύπελλα μετά από 6 χρόνια. Με προπονητή τον Ερνέστο Βαλβέρντε μέσω της περσινής κατάκτησης του κυπέλλου. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο μπάσκετ, όσο έχουμε λίγο χρόνο, εκεί όπου οι δύο μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και του ευρωπαϊκού, θα έλεγα, μετά τις φορές που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια, προετοιμάζονται πυρετοδός για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρώτα με το Super Cup της Ρόδου. Πρώτα με τα φιλικά που δίνουν στο εξωτερικό. Ναι, εντάξει, τώρα τα φιλικά, ναι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι στην Ιταλία και έχει δώσει φιλικό ήδη με την Τραπάνη. Με την Τραπάνη. Θέλω να το λέτε σωστά, είναι η Τραπάνη. Είναι Τραπάνη. Τραπάνη τώρα, ναι. Με τον Μπαρτζόκα να είναι έξαλλος για την κακή απόδοση της ομάδας του. Στο αμυντικό κομμάτι, γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός στο επιθετικό κομμάτι έχει φοβερό πλουραλισμό. Έχει επιστρέψει ο Σάσα Βεζένκο που ουσιαστικά είναι σαν να μην έλειψε ποτέ από τον Ολυμπιακό. Με το καλημέρα έχει πάρει την ηγεσία του Ολυμπιακού στην μπαγκέτα και στο σκοράρισμα.
Και ο Μπαρτζόκας προσπαθεί να εντάξει τα νέα αποκτήματα στο σύνολο και στη φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός ξεκινά τώρα, σε λίγη ώρα ξεκινάει το πρώτο από τα δύο φιλικά παιχνίδια του στην Κωνσταντινούπολη, παίζει με τη Γαλατασαράι και αύριο θα παίξει με την Ανατολού Εφές. Βέβαια και τον Παναθηναϊκό μπορείς να πεις περισσότερα και για την εμπειρία, και για την εμπειρία τη Σαββατιάτικη. Σαββατιάτικη εμπειρία με το τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου στο Καλλιμάρμαρο. Έκτο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, 42.000 απήχηση κόσμου στο ιστορικό αυτό γήπεδο που είχε να γνωρίσει πάνω από 50 χρόνια τέτοια παρουσία κόσμου από ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί είχαν διεξαχθεί και παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου στο συγκεκριμένο γήπεδο. Και είναι μια εικόνα που ταξιδεύει και ταξίδεψε και ταξιδεύει ακόμα. Καταρχάς σε όλο τον κόσμο. Έχει ταξιδέψει παντού. Έχει ταξιδέψει στην UNESCO με τα μνημεία που κάνουν λόγο και λένε ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Mm-hmm. Αυτό βέβαια έχει ανοίξει την όρεξη του Δημήτρη Γιανακόπουλου, ο οποίος σε χθεσινή του τοποθέτηση είπε ότι επόμενος στόχος είναι ο επόμενος πρωταθλητής του NBA να έρθει να παίξει στο ανοιχτό ΟΑΚΑ. Ακριβώς με παρουσία με 80.000 κόσμο. Ναι, είναι μια εκδήλωση που θα μείνει στην ιστορία και ήδη διαφημίζει όχι μόνο τον Παναθηναϊκό, διαφημίζει και τη χώρα μας. Και είδαμε ότι ακόμα και ο επίσημος λογαριασμός των Ολυμπιακών Αγώνων το παρουσίασε λέγοντας ότι στο στάδιο στο οποίο έγιναν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης εποχής διεξήχθη αυτό το υπερθέαμα που είδαμε. Βέβαια το αγωνιστικό περνάει σε δεύτερο. Σίγουρα, εντάξει. Καθώς υπήρχαν οι τραυματίες Αντιτοκούμπο που θα λείψει 3 εβδομάδες για κατάγμα στον Αντίκυρα. Και όχι μόνο. Εντάξει, δεν είναι ο Λόρτζο Μπράουν και ο Λούκας είχαν για αυτά τα θέματα. Ναι, είναι η διεξαγωγή, όπως ξέρεις, αγώνα στο ανοιχτό. Με λίγο άνεμο, λίγο κρύο, λίγο. Ένα συνδυασμό. Ναι, εντάξει. Είναι προφανώς. Και έφερε και ένα παιχνίδι με τις δύο ομάδες να είναι πάρα πολύ άστοχες, γιατί δεν έχουν προφανώς δεν έχουν συνηθίσει να αγωνίζονται σε. Να σου πω την αλήθεια, τάσω με κατά του κόσμου ο οποίος θέλει από τώρα να δει, να βγάλει κάποια συμπεράσματα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και του λέω, παιδιά, λίγο κράτη. Καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη τώρα. Σίγουρα γιατί δεν γίνεται. Το σημαντικό για τις ομάδες είναι να είναι υγιείς, να είναι οι παίχτες τους υγιείς και να βοηθήσουν και τις ώρες που θα πρέπει, την εποχή που θα πρέπει όταν η μπάλα θα καίει. Λες και θα νοιαστεί τώρα κανένας αν χάσει ο Ολυμπιακός από την Τράπανη ναι. ή τη Δόξα Βύρωνα ή ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα από την Ανατολού Εφές και τη Βέρεια. Αυτό είναι να δημιουργούνται εντυπώσεις στα social media και να αρχίζει η καζούρα ότι φέτος εμείς θα σας αυτό, και όχι εμείς, όχι, εμείς θα κάνουμε, φέτος θα διατηρήσουμε και θα είμαστε πρώτοι πάλι κλπ. Εντάξει, το θέμα είναι οι ομάδες να είναι υγιείς και βλέπουμε ότι και οι δύο, οι οποίες και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αντιμετωπίζονται από την υπόλοιπη μπασκετική Ευρώπη και αγωνιστικά αλλά και στοιχηματικά για να το πάω σε άλλη κουβέντα ως τα δύο μεγάλα φαβορί για την για την κατάκτηση της EuroLeague. Σωστό. Και το σημαντικό είναι να είναι υγιείς και έχουμε δει ότι στην αρχή της σεζόν και οι δύο έχουν τα προβλήματά τους. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τους δύο ψηλούς του, τον Φαλ και τον Μιλουτίνοφ, συν όποια προβλήματα προκύπτουν συγκυριακά. Ο Παναθηναϊκός έχει όμως τον Μόζες Ράιτ. Έχει το, μα εκεί θέλω να καταλήξω ότι φέτος οι ομάδες θα έχουν ρόστερ 15 παιχτών και 15 επιτιμοπόλεμων παιχτών. 14-15 επιτιμοπόλεμων παιχτών, γιατί η χρονιά είναι πάρα πολύ μακριά και δυστυχώς θα υπάρχουν και απώλειες, θα υπάρχουν τραυματισμοί και πρέπει να είναι έτοιμες να καλύπτουν τα κενά. Έτσι. Είδαμε, ο Ολυμπιακός έχει δύο απώλειες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει στα φιλικά τώρα, δεν έχει Σλούκα, δεν έχει Λορέντζο Μπράουν λόγω τραυματισμού.
Ο Λεσόρ, λόγω της μακριάς, μακράς σεζόν που είχε πέρσι και έπαιξε, έβγαλε ένα θέμα, γιατί πέρσι έπαιξε μία σεζόν χωρίς να χάσει σχεδόν ένα παιχνίδι. Και μάλιστα και μετά, οι γιατροί του είχαν πει να μην αγωνιστεί στο ναι, του Καλμάπα. Ήθελε να ζήσει την εμπειρία, όπως είπε και ο ίδιος, έστω και για δύο λεπτά, και στη συνέχεια να περάσει τον πάγκο να προστατευτεί. Είχε και έφτασε, η σεζόν του έφτασε μέχρι μέσα Αυγούστου με την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την, και κιόλας στον τελικό με την Εθνική Γαλλία κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και σίγουρα χρειάζεται ειδική διαχείριση, και γι' αυτό οι ομάδες φέτος προχώρησαν σε προσθήκες που θα μεγαλώσουν το ρόστερ ώστε να καλύψουν τυχόν απώλειες. Δηλαδή είναι κάτι που το είπε και ο Έργιν Άταμαν. Είναι κάτι που το δήλωσε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ότι... Θα σε διορθώσω, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας το είπε ότι σε ερώτηση που του τέθηκε αν μπορεί να διαχειριστεί τις βεντέτες εντός εισαγωγικών και το μεγάλο ρόστερ, είπε ιδανικά εγώ θα ήθελα 12 παίχτες, αν κάποιος μου εξασφάλιζε ότι θα είναι υγιής. Και οι 12 και δεν θα είχα απώλειες. Αλλά εφόσον δεν υπάρχουν εγγυήσεις για αυτό το πράγμα, πρέπει οι προπονητές πρέπει να καλυφθούν και να έχουν περισσότερες λύσεις. Και όχι μόνο αυτό, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια και αυτό είναι. Θέλει ένα ρόστερ που ναι, για μένα είναι λίγο το 15%. Ναι. Συν με την ειδική συνθήκη που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα των 6 ξένων που δηλώνω 7 και μπορώ να. Ας αφήσουμε από την Ευρωλίγκα το κομμάτι που μπορείς να έχεις όσους ξένους θέλεις, αλλά υπάρχει ειδική συνθήκη των 7 δηλωμένων και των 6 που μπορούν να αγωνίζονται κάθε φορά. Και στη δήλωση που θα γίνει τώρα και για το Super Cup πρώτα, αλλά και μετά και για την Basket League, οι ομάδες θα χρειαστεί να αφήσουν κάποιον εκτός τελείως του ελληνικού ρόστερ, και να παίζει να έχει συμμετοχή μόνο στην Ευρωλίγκα. Για παράδειγμα τώρα ο Παναθηναϊκός με τους 8 ξένους θα πρέπει να μείνει ένας τελείως εκτός από το ελληνικό ρόστερ. Θα είναι ο Γκριγκόνης, θα είναι ο Τσέντι Όσμαν, θα είναι, δεν ξέρω, θα είναι ο Χουάντσο, δεν μπορούμε να το... Δεν ξέρεις πλέον ποιο μπορεί ναι, να δει. Και, ναι, και δεν ξέρεις και ο προπονητής, ναι, στον Ολυμπιακό θα είναι ο Μακίσικ, που αντιμετωπίζει και αυτός κάποιο πρόβλημα, που έχει πρόβλημα τραυματισμού. Θα είναι σίγουρα ο Φάλ και ο Μιλουτίνοφ που θα κάνουν καιρό να ενταχθούν στο ενεργό ρόστερ του Ολυμπιακού. Και ο Μπαρτζόκας θα πρέπει να πάρει κάποια απόφαση για ένα ξένο που θα αφήσει εκτός. Να πούμε επίσης ότι το πρωτάθλημα για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ξανά στην ΕΡΤ. Ακριβώς, με τα ποσά που θα δοθούν να είναι 6,5. Από 6,5 εκατομμύρια τα πρώτα 2 χρόνια και 7 την τρίτη χρονιά. Και θα είναι μια αύξηση στα έσοδα των ομάδων, μια ανάσα. Να πούμε ότι ξεκινάνε ήδη οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το EuroCup, εκεί πέρα που μετέχει ο Άρης, ο οποίος θα παίξει αύριο στις 9 η ώρα στην Ιταλία απέναντι στην Ουμάνα Ρέγκερ Βένις. Βενέτσια, απλά έχει ξυσαλάζουν τις ονομασίες. Βενέτσια. Ένας άλλος ο οποίος προβληματίζει το τελευταίο διάστημα στα φοιτητικά και είναι κάτι το οποίο το έχει προσέξει και ο προπονητής. Γιάννης Καστρίτης, ναι, πάντως ο Άρης και ο Άρης έχει προσθέσει αρκετούς παίχτες και χρειάζεται και εκεί υπομονή. Και να δούμε κάποιες... Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ δεν κατάφερε να είναι στο κυρίως ταμπλό του Basketball Champions League. Ιτήθηκε από την τουρκική Pendikspor και έτσι θα περάσει στο FIBA Euro Cup. Εκεί πέρα που θα παίξει προκριματικά το Μαρούσι, καθώς υποδέχεται αύριο την Πέγια. Σε διπλές αναμετρήσεις, Παρασκευή Τετάρτη αύριο το πρώτο μάτς. Να πάμε σε κάποιες ειδήσεις εκ του πιεστηρίου, να πούμε ότι προς sold out τον derby της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, καθώς η ανταπόκριση του κόσμου της ΑΕΚ είναι σημαντική, τίνει να εξαφανίσει τα εισιτήρια. Υπάρχει πρόταση του Παναθηναϊκού προς τον Βαγιανίδη για να μειώσει του συμβολέου και θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή και μέρες την οριστική απάντηση. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Αλγερινού μέσω επιθετικού Αντάμου Νας.
ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Λιλ, που είχε παίξει. Υπάρχει μια γκάφα του BBC, η οποία έχει το Φώτη Ιωαννίδη ως ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ σε αφιέρωμα για τον Europa League. Κάτι ξέρουν οι Άγγλοι και δεν μας το λένε. Να παραιτηθούν όλοι τώρα. Βγήκαν πριν από λίγο οι ώρες για το Super Cup, το οποίο θα γίνει το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Και έχουμε λοιπόν το Σάββατο στις 5 και 4 το Παναθηναϊκός Άρης, 9 παρατέταρτο Ολυμπιακός Περιστέρι, ο μικρός τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 5 παρατέταρτο, ενώ ο τελικός σε 8.30. Και κοίτα τώρα τι γίνεται. Αν παίξει τον τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πέφτει πάω Κάρι στο ποδόσφαιρο και στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός του μπάσκετ. Ναι. Κάτι θα δει ο φιλάθλος. Άμα έχει 5 οθόνες, 4 5 οθόνες στο σπίτι του, θα μπορέσει να δει όλα. Και όχι τίποτα άλλο. Βάζει στο μικρό τελικό 5 παρατέταρτο. Βάλε 7 η ώρα το, με το που τελειώσει, άφησε και ένα μισάωρο και βάλει τον τελικό. Ναι. Τι θα αλλάξει δηλαδή. Θα τον 10. Ναι. Με το που τελειώσει το ποδόσφαιρο. Και μπορεί να δω να προλάβουν τις πτήσεις για να γυρίσουν από τη Ρόδο. Αν γυρίσουν την επόμενη μέρα. Ή ας γυρίσουν με τον Δημητρούλα που... Ότι πάω θέλω να είναι που κάναμε 17 ώρες να γυρίσει το... Ήμουνα στην Go, φαντάρος, και γυρνώντας με τον Δημητρούλα 17 ώρες στην επιστροφή για Πειραιά. Αλλά είχαμε τα πολιτικά που κολλάγαμε για να... Εντάξει, τα άλλο αυτό, αλλά... Να γυρίσουν, να γυρίσουν και οι ομάδες με τον το Δημητρούλα ή με τον Ροδάνθη που ήταν τότε. Να πούμε μια είδηση και από τον Στίβο, καθώς ο Μίλτος Δεντόγλου, ο αγαπημένος όλων, είναι υποψήφιος αθλητής χρονιάς. Έχει κατακτήσει τα πάντα φέτος. Ευρωπαϊκά, παγκόσμια, βέβαια, ναι, είναι... Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά πιστεύω ότι ο κύριος που έχεις εκεί στην οθόνη που βλέπεις τώρα, ο κύριος Ντουπλάντης, είναι ο πιο σοβαρός αντίπαλος. Τα έχει διαλύσει όλα, όταν έχει κάνει και κατά συρροή παγκόσμια ρεκόρ. Και να πούμε και για το βόλεϊ, το οποίο σιγά σιγά μπαίνει και αυτό σε μία ροή. Πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός έκανε την προηγούμενη εβδομάδα μία νίκη απέναντι στην Στρούμπιτσα, ομάδα από την Βόρεια Μακεδονία, με 3-0 σετ. Υπάρχει η ρεβάνς η οποία θα γίνει αύριο. Μάτς για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και φυσικά ξεχάσαμε να πούμε και μια διοργάνωση η οποία γίνει διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός φέτος είχε αλλάξει ονομασία, θα λέγεται Ολυμπιακός ΟΝΕ, καθώς έχει μια σημαντική συμφωνία. Μια εταιρεία η οποία την είχαμε μάθει μέσα από το Φίνικα Σύρου πριν από λίγα χρόνια. Κάτι που θα βάλει αρκετά λεφτά στα ταμεία των Ερυθρολεύκων. Και μακάρι να βρεθούν και άλλες ομάδες να μπουν στον ίδιο δρόμο και να κοιτάξουν και αυτές. Είτε για ονοματοδοσία συλλόγου, ναι, είτε για χορηγίες που θα βοηθήσουν τα οικονομικά τους. Λοιπόν, να δούμε και κάποια τελευταία είδηση αν υπάρχει. Να, όπως που μόλις αντιέψαμε, ότι χωρίς Καρλίτος ο Ατρόμητος απέναντι στο Λεβαδιακό. Στο κύπελο. Στο κύπελο. Αμφίβολος και με Ολυμπιακό. Είδες μόλις είπες για τον Καρλίτος, τον μάτιασες. Τι ήθελα και άνοιγα το στόμα μου στην αρχή. Ο προπονητής Γαλατασαράι δήλωσε νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου ότι στόχος μας είναι το Europa League. Μας περιμένει δύσκολη αναμέτρηση με το ΠΑΟΚ. Και αύριο το απόγευμα φτάνει ο Τσερίσεφ για λογαριασμό του Πανιωνίου στη χώρα μας. Προκειμένου να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά. Και να πούμε σαν τελευταίο ότι ο Τσάβη ήταν η πρώτη επιλογή πριν από τον Γιούριτς, αλλά πέριψε την πρόταση της Ρώμα. Της Ρώμα, ναι. Και επίσης και για τον Μαρσιάλ, ο οποίος έκανε τις εγκληματικές εξετάσεις στην ΑΕΚ και ήταν πάρα πολύ καλές σύμφωνα με τους ανθρώπους της Ένωσης. Και είναι πολύ πιθανό, αν και του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός, προφανώς γιατί το τελευταίο του παιχνίδι με τη Manchester United ήταν τον Δεκέμβριο, έκτοτε δεν έχει αγωνιστεί σε επίσημο μάτς. Και είναι πολύ πιθανό να είναι στον πάγκο της Ένωσης στο Κυριακάτικο Ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
ως μία λύση από το... Ο Μαρσιάλ ήταν ή ο Πιέρο που είχαν μπει, είχε μπει στο αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μαρινιού. Ο Μαρσιάλ. Νομίζω ότι η Αλίγο θα πρέπει να του δώσει το τιμόνι. Ο Μαρσιάλ, δηλαδή, σκέψου τώρα αυτός ο παίκτης, τι θα έλεγε από μέσα του, λέει, που ήρθε. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι... Τώρα να... Πριν καλά-καλά κάνεις προπόνηση... Εγώ πάντως τον ιδιοκτήτη... Να σε βάλει ο άλλος και να σε κάνει γύρω-γύρω με τα αυτοκίνητα. Τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον πάω πολύ από ποια άποψη, ότι δεν διστάζει να τσαλακωθεί ο τύπος. Είναι πραγματικά αληθινό. Ναι, ναι, ό,τι του έρχεται στο μυαλό θα το κάνει. Δεν διστάζει να τσαλακωθεί. Δηλαδή και τον Βέγγα, είτε με το... Είτε με τον Μαρσιάλ τώρα που τον έβαλε στο αγωνιστικό αυτοκίνητο και σε λίγο θα τον έχει και συνοδικό στο ράλι, ας πούμε. Κάτσε να τον δεις και αποκτήσει και, πώς το λένε, οικειότητα και στη CJ για να τον δούμε ξαφνικά να τάξει. Ναι, είναι καπετάνιος. Και γενικότερα στο πλήρωμα. Ναι, να τον βάλει καπετάνιο. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όπως πάντα για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Μέχρι τότε να ευχηθούμε μεγάλη επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Που ξεκινούν την πορεία τους στο Europa League. Φυσικά, μακριά η βία από οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Γιατί αυτά που είδαμε τελευταία με το μάτς του Κοροπίου Αχαρναϊκού, που ήταν και για μικρή κατηγορία, νομίζω ότι δεν αρμόζει. Λοιπόν, από τον Γιάννη Γιαννούλα και τον Χρήστο Γεωργίου, σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.